Να καλημερίσω κι εγώ τους προσκαλεσμένους μας. Βεβαίως το ΚΚΕ έχει τελείως διαφορετική πολιτική από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα ζητήματα τα ενεργειακά. Και δεν είναι σήμερα ούτε ο χώρος ούτε η ώρα να κάνω μια γενικευμένη συζήτηση πάνω στη συνολική, στα συνολικά ζητήματα. Απλώς κωδικοποιημένα και για τον ιστορικό του μέλλοντος, πολύ σύντομα να καταγράψω ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας και την πράσινη μετάβαση, που προσχηματικά επί της ουσίας θέλει να προστατεύσει το περιβάλλον. Η ουσία όμως είναι ότι η πράσινη μετάβαση εξυπηρετεί τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια και την ανάγκη καταστροφής των παλιών υποδομών για να μπορούν να βρουν και το δορυφόρο διέξοδο και βεβαίως και τους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς για την αξιοποίηση των πηγών ενέργειας. Από αυτή την άποψη λοιπόν η μία πλευρά του νομίσματος είναι η απελευθέρωση και η πράσινη μετάβαση, η άλλη πλευρά είναι ότι όλο αυτό εμπλέκεται σε σφοδρούς συμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Το αποτέλεσμα το βλέπουμε στην Ουκρανία με την ρώσικη επέμβαση, τη στρατιωτική που είναι το αποκορύφωμα αυτών των ανταγωνισμών για τον έλεγχο και των σφαίρων επιρροής και των πηγών ενέργειας και των διαδρομών ενέργειας ανάμεσα στους Αμερικανοανατολικούς και Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια μεριά και στους Ρώσους από την άλλη. Αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή των υπεραλιστικών ανταγωνισμών της απελευθέρωσης και της πράσινης μετάβασης, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια ενεργειακή φτώχεια και στην Ελλάδα, αλλά και στους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μια ενεργειακή φτώχεια που δεν είναι φαινόμενο του τελευταίου διαστήματος, αλλά των τελευταίων 15-20 χρόνων. Και αυτό, μιλώντας για την Ελλάδα, η οποία είναι πολύ πλούσια σε πηγές ενέργειας. Αντίθετα, όλες αυτές οι πολιτικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με συνέπεια εφάρμοσαν και οι σημερινές και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχει οδηγήσει σε καταστροφή των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ιδιαίτερα του λιγνίτη, στο να εξαρτάται τη χώρα μας από εισαγωγές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικό αέριο, και βεβαίως στο ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι πλούσιες πηγές, να υπάρχει ένα πολύ υψηλό στρώμα των λαϊκών στρωμάτων που να βρίσκεται υπό καθεστώς ενεργειακής φτώχειας. Η θέση δικιά μας, του ΚΚΕ, είναι η αξιοποίηση όλων των πηγών και των ορυκτών καυσίμων, του λιγνίτη δηλαδή, και των υδρογων ανθράκων. Είναι απαράδεκτο η καβάλα, τα κοιτάσματα της καβάλας να μην αξιοποιούνται. Τα υδροηλεκτρικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα, η αιωλική και η ηλιακή ενέργεια. Αυτό προϋποθέτει τη συνδυασμένη αξιοποίησή τους για να μπορέσουμε να έχουμε αφενός ένα επαρκές και σταθερό μείγμα ενεργειακό, μια πολύ φτηνή ενέργεια της ανάγκης των λαϊκών στρωμάτων αλλά και της παραγωγικής ανασυγκρότησης, να έχουμε αναβάθμιση στη θέση των εργαζόμενων στον τομέα της ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος. Τα τέσσερα αυτά βασικά κριτήρια για το ΚΚΕ δεν μπορούν να ικανοποιηθούν συνδυαστικά σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης. Αυτό προϋποθέτει συνδυασμένη ικανοποίησή τους στην κοινωνική ιδιοκτησία, στα μέσα παραγωγής και στις πηγές, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, τον σοσιαλισμό δηλαδή. Αλλά ας περάσω στα τρία ερωτήματα τα οποία θα ήθελα να θέσω στην Επίτροπο. Το πρώτο είναι η απεξάρτηση από το ρώσικο φυσικό αέριο, το οποίο το φυσικό αέριο ήταν καύσιμο μετάβασης, στρατηγικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αντικατάσταση θα γίνει με το LNG, κατά κύριο λόγο αμερικάνικο φυσικό αέριο υγροποιημένο, το οποίο είναι ιδιαίτερα ακριβό, πολύ πιο ακριβό από το φυσικό αέριο και δεν μπορεί να καλύψει και τις ανάγκες. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί οι υψηλές τιμές του LNG σε συνθήκες μάλιστα ανταγωνισμών και από άλλες περιοχές όπως είναι της Ασίας, οι οποίες θέλουν να προσελκύσουν το αμερικάνικο LNG. Δεύτερον, πώς κρίνεται το γεγονός
σε αυτό το πλαίσιο, ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε χαρακτηρίσει τον EastMed, τον αγωγό φυσικού αερίου, ως πανευρωπαϊκή σημασία αγωγό, η Αμερικάνικη κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι μη ρεαλιστικό και ότι δεν πρέπει να γίνει ο EastMed. Και με την πρόσφατη επίσκεψη της κυρίας Νούλαντ στη χώρα μας. Τρίτο, η αποθήκευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου, αλλά και συνολικά του φυσικού αερίου, σημαίνει μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Τι χρονοδιάγραμμα και τι θα κοστίσει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη για να μπορέσουν να διαμορφωθούν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης, αλλά και η σταθμή αεροποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου και ποιο χρονοδιάγραμμα θα υπάρχει. Το δεύτερο θέμα αφορά τα ζητήματα το πώς θα αντιμετωπίσετε, το τρίτο ζήτημα, τα θέματα της ενεργειακής φτώχειας. Και πώς κρίνετε εσείς ως Επίτροπος δηλώσεις άλλων Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι αξίζει να κάνουν θυσίες οι λαοί της Ευρώπης, να αλλάξουν τις συνήθειές τους, δηλαδή να μην απαιτούν ζεστό νερό, κλιματισμό, για να μπορέσει να προχωρήσει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ικανοποιηθούν οι αμερικανονατοϊκοί υπεριαλιστικές επιδιώξεις. Και δεύτερον, δεν θεωρείτε ότι είναι πολύ αργά το τέλος Μάη για να παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση ενεργειακής φτώχειας? Αλήθεια, αυτό το πακέτο των προτάσεων θα περιλαμβάνει τέτοια μέτρα και στόχους τα οποία ευθύνονται με βάση τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή φτώχεια, όπως για παράδειγμα την κατάργηση των έμεσων φόρων στα καύσιμα και στην ηλεκτρική ενέργεια, την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης αυτών και της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων, την κατάργηση των τελών εμπορίας ρήπων που αποτελεί βασικός παράγοντας για να εκτοξευτούν οι τιμές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, την κατάργηση του χρηματιστήριου φυσικού αερίου και την κατάργηση του χρηματιστήριου ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία λειτουργεί με βάση την οριακή τιμή. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.